στιγμή είναι κατασκευή του 1630. Είναι γραμμένο εκεί στο Μπούσουλ αυτό. Υπήρχε προηγουμένως, φαίνεται, εκκλησία, άλλη, μικρότερη, και αυτό αποδεικνύεται από αυτόν τον τοίχο, τον ανατολικό τοίχο, που τον αφήσε ένα ημαστόρι σαν τοίχο οδηγό. Βεβαιώνεται δε αυτό από το ότι οι τοιχογραφίες αυτές είναι τελείως διαφορετικής τεχνοτροπίας από ό,τι είναι απάνω. Είναι βυζαντινή καθαρά τεχνοτροπία. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε μια παλιότερη εκκλησία και το 1630 γκρεμίστηκε για να φτιαχτεί το κτίριο το σημερινό. Είναι από τότε. 100 χρόνια αργότερα έγινε αυτή η αγιογράφηση του δυτικού και του ανατολικού τοίχου. Και όχι μόνο. Παντού είναι αγιογραφημένη εκκλησία. Και στο γυναικονίτι απάνω και μέσα στο ιερό. Και θα ανοίξω τώρα την ωραία πύλη για να δείτε την κόκκινη του ιερού που είναι καλυμμένη με λαδοπογιά. Αλλά κάτω από εκεί υπάρχουν τοιχογραφίες θαυμάσια συντηρημένες και αποδεικνύεται από μια πειραματική αποκάλυψη που έκαμε η φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που φαίνεται στο κεφάλι του Αγίου Αθανασίου. Θα το δείτε τώρα. Και οι γυναίκες έτσι. Ιερό. Παντού λοιπόν είναι αγιογραφημένοι. Τώρα, αν κάπου δεν φαίνονται, δεν φαίνονται είτε γιατί έχουν επικαλυφθεί με ασβέστη, γιατί συνηθιζόταν αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ο ασβέστης. Η φυματίωση έδινε και έπαιρνε. Λείπει η φίλη μας η Βάσο Φατούρου να μας πει την ιστορία της φυματιώσεως. Μήπως είναι εδώ η Βάσο? Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, και φαίνεται ότι ο κάθε εφημέριος ο επόμενος θεωρούσε χρέος του να απολυμάνει το χώρο που θα λειτουργούσε για να οφείλει τέλος πάντων να κάνει μόλις. Και γι' αυτό έχουν σκεφτεί τα πάντα να δημιουργηθεί. Και έγινε πολύ λοιπόν να πάνε χειρογραφίες και μέσα την κόκκι του ιερού και μάλιστα φαίνεται η κλαδιτέρα πάνω έτσι ένα ίχνος. Τώρα, η αξία αυτών των τοιχογραφιών δεν είναι τόσο στην τέχνη, γιατί είναι και στην τέχνη, γιατί στην Ελλάδα μέσα φαίνεται ότι σε 2-3 σημεία υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, μου λέγε χτες ο Γιώργος ο Φαϊτάς, ο δικηγόρος, ο συμπατριώτης μας, ότι είδε παρόμοιες, αλλά σε μικρότερο μήκος, στον Άγιο Νικόλαο τον Αναπαυσά στα Μετέωρα. Εδώ είναι το μήκος 18 μέτρα, ένθε και ένθε. Και αυτό θεωρείται, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό, και δεν το λέω εγώ, που δεν θα έχει καμία αξία. Υπενδύεται να κάνουμε και τους. Το λέει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Βυζαντινής αρχαιολογίας στην Κύπρο τώρα. Ο οποίος έκανε τη διατριβή του διδακτορική και σε αυτή την εκκλησία και την υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Με άριστα πήρε το διδακτορικό του και περιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος από αυτή τη διατριβή να φέρει σε αυτή την εκκλησία. Θεωρεί λοιπόν πολύ σημαντικό το μήκος των τοιχογραφιών. Από την μεριά αυτή είναι βέβαια τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος. Περιγράφονται από το μυστικό δείπνο μέχρι την Ανάσταση. Από την άλλη μεριά είναι το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αποκλέων, η Δευτέρα Παρουσία. Τι θα συμβεί στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι με πολλές λεπτομέρειες και έτσι αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Έκτακτο κομμάτι σε αυτή την αγιογραφία είναι το Αχρέο εκεί που παρουσιάζει δύο Αγίους, τον Άγιο Θανάσιο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Δεν είναι τυχαίο. Φαίνεται ότι πολιούχος του νησιού μας, της Κέρκυρας, ήταν ο Άγιος Αθανάσιος. Μέχρι που ήρθε το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν ο Άγιος Αθανάσιος. Και παρεκτοπίστηκε και μπήκε στη θέση του Άγιου Σπυρίδωνα. Απάνω στην πόλη, εκεί που σταματάει και η Λιτανία την Κυριακή των Βαΐων, στο σπίτι της Μαρίας. Είναι η περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Φαίνεται μια εκκλησία εκεί, που γκρεμίστηκε. Και αυτό γίνεται. Πολλοί λένε ότι γίνεται εκεί η δέηση, λέει, γιατί βλέπει την Λευκήμη. Τώρα αυτά δεν. Γίνεται εκεί η δέηση, γιατί υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, που είναι πολιούχος του νησιού. Εκεί λοιπόν δείχνει ακριβώς τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Αθανάσιο να διώχνει τον θανατικό, όπως λέμε, που παριστάνεται με ένα περίεργο πουλί, έτσι αδειοπό, με περίεργα φτερά και πόδια. Οι εκδιώκονται στην λιμική νόσο, όπως γράφει και η επιγραφή απάνω. Είναι η Πανόλη. Το θαύμα της απαλλαγής του νησιού από την Πανόλη την Κυριακή του Βαΐου. Και από πάνω είναι οι κινήσεις του τόπου, αυτές είναι έφτακτες οι φορές. Και μέσα στο ιερό συνεχίζονται οι αγιογραφήσεις. Επίσης οι εικόνες του τέμπλου είναι παλιές εικόνες. Θα παραλείψω όλες και θα αναφερθώ σε αυτή την εικόνα που βλέπετε εδώ. Είναι μια διπρόσωπη εικόνα. Εδώ είναι ο Άγιος Αθανάσιος και είναι ο Άγιος Αθανάσιος γιατί χθες είχαμε την επέτειο της αναπομπής στο Λιψάνο του Αγίου Αθανασίου και λειτουργήθηκε η Λυσέ και γι' αυτό είναι γυρισμένη από εδώ. Είναι λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, την άλλη μεριά είναι η Θεοτόκος. Αν είσαι παρακαλώ που είσαι να την γυρίσουμε λίγο την εικόνα. Και αυτή είναι η ιστορική εικόνα και θα σας πω για την ιστορική.
Είναι μια πολύ ωραία εικόνα της Παναγίας. Ήταν εικόνα που λιτανευόταν από το χωριό εδώ και 350 χρόνια, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, γιατί η Λιτανία αυτή είναι πάρα πολύ παλιά. Ξεκινούσαν από την Κορακιάνα και φτάνανε μέχρι την Παλαιοκαστρίτσα. Παίρνανε και το φαγητό τους μαζί, καθόταν εκεί, τρώγανε και γύριζαν το απόγευμα. Κάποια στιγμή συντομεύτηκε αυτό, έγινε πιο σύντομο ο γύρος και τώρα κατέληξε στη σημερινή διαδρομή, η οποία είναι σχεδόν καλύπτει όλο το χωριό. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Υπάρχει ένα θρύλος πάνω σε αυτήν την εικόνα,